Η ένατη παρουσίαση αγροτικών προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας, Άρτος Ίνος Έλεων, επανέρχεται δυναμικά μετά από 2 χρόνια απουσίας. Μια έκθεση που έχει γίνει θεσμός, που έχει αγκαλιαστεί από μικρούς και μεγάλους και θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου εδώ στο φιλόξενο και μοναδικό δημοτικό πάρκο σιδηροδρόμων. Για το Δήμο Καλαμάτας, τη Δημοτική Αρχή, ο πρωτογενής τομέας ήταν και παραμένει προτεραιότητα. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, όπως έχουμε πει, που αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, είναι και ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική παραγωγή που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Έτσι λοιπόν, αυτή την Πέμπτη θα γενιάσουμε την 9η αγροτική έκθεση του Δήμου Καλαμάτας. Μια έκθεση που θα στηρίξει την επισκεψιμότητα των πολιτών και όσων βρισκόμαστε στην πόλη μας, αλλά και θα αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα, τα εμβληματικά μας τοπικά προϊόντα που είναι συνδεδεμένα με το DNA της ευρύτερης περιοχής μας. Συγχρόνως, μέσα από τις παράλληλες εκδηλώσεις, με τις παράλληλες δράσεις, θα γνωρίσουμε όλοι εμείς πώς οι πατεράδες, οι παππούδες μας έκαναν τη συγκομιδή, αλλά κυρίως την επεξεργασία των προϊόντων. Τιμόμενο προϊόν φέτος είναι το σίκο, το διαμάντι της ευρύτερης περιοχής. Και θέλω να ευχαριστήσω τη ΣΥΚΙ για τη συνεργασία που έχουμε, αλλά και για την παρουσία της στην αγροτική έκθεση. Επίσης, φέτος θα έχουμε εδώ στο πάρκο σιδηροδρόμου και ένα περίπτερο, ο Δήμος Καλαμάτας, για να ενημερώνουμε τον κόσμο που θα επισκέπτεται την έκθεση για τη συμμετοχή της πόλης μας σε 100 έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030. Άλλωστε, ένας από τους άξονες που υποβάλαμε στον ενδεικτικό στρατηγικό σχεδιασμό ήταν και αυτός, η αγροτική παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δούλεψαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης. Την Οργανωτική Επιτροπή, στο πρόσωπο του Αναστάσιου Σκοπετέα. Τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, στο πρόσωπο του Διευθυντή του Γιάννη Τελιοντήρη. Τους εθελοντές, τους παραγωγούς, τους εμπόρους, τη ΣΥΚΙ βέβαια και όλους όσους ασχολήθηκαν και είμαστε βέβαιοι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει, να γευστεί, να ενημερωθεί, να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Διοικητικής και εγώ με τη σειρά μου, προσωπικά τον κύριο Δήμαρχο, τον αξιότιμο κύριο Βασιλόπουλο, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο, που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να μπορέσουμε μέσω αυτής της εξαιρετικής εκθέσεως ανάδειξης των τοπικών μας προϊόντων, το σίκο μας. Πραγματικά θεωρούμε ότι είναι μια ευκαιρία για εμάς να παρευρεθούμε εδώ σε αυτόν εδώ το χώρο, σε αυτή την εξαιρετική έκθεση, καθότι στοχεύουμε και στο εσωτερικό καταναλωτικό κοινό, παρότι είμαστε εξαγωγική εταιρεία, και στοχεύουμε διότι πλέον θεωρούμε χρέος μας διατροφικά να περάσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε την έννοια της υψηλής διατροφικής αξίας του σίκου και στους μικρούς μας φίλους. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτή εδώ η ευκαιρία που μας δίνεται για να παραστούμε σε αυτή την εξαιρετική έκθεση θα εξαντληθεί από πλευράς ΣΥΚΙΚΙΣ, έτσι ώστε αυτό το τετραήμερο της σειράς των εκδηλώσεων να μπορούμε να αναδείξουμε την υψηλή προστιθέμενη αξία αυτού του προϊόντος σε όλους τους συμπολίτες μας, σε όλους τους παρευρισκόμενους που θα έρθουν εδώ στην πόλη της Καλαμάτας αυτές τις μέρες, με στόχο να εμπλουτίσουμε αυτό το προϊόν στην ιδέα και στη σκέψη κυρίως του μικρού καταναλωτή, των μικρών μας φίλων, των μικρών μας παιδιών. Θέλω να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία σε όλη την έκθεση και θεωρώ ότι είναι δεδομένη αυτή η επιτυχία, διότι μιλάμε για μια άρτια οργάνωση εδώ από το Δήμο Καλαμάτας και θεωρώ ότι όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία θα συμμετέχουν σε αυτές εδώ τις ημέρες ότι θα δώσουν ένα διαφορετικό τόνο σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την δυνατότητα που μας δίνεται για να παρευρεθούμε σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Ύστερα από 2 χρόνια απουσίας, το Άρτος Ίνος Έλεο επιστρέφει εδώ στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Στόχος είναι η ανάδειξη των αγροτικών τοπικών μας προϊόντων. Κάθε χρόνο ως Δήμος αναδεικνύουμε ένα αγροτικό προϊόν και φέτος επιλέξαμε το ΣΥΚΟ σε συνεργασία με τη ΣΥΚΙΚΙ, που είναι μέγας χορηγός της φετινής μας εκδήλωσης. Η εκδήλωση φέτος περιλαμβάνει 33 περίπτερα και ξεκινά την 5η το απόγευμα με τα εγκαίνια και την παρουσία της Δημοτικής Φιλαρμονικής με μουσικό πρόγραμμα και κορυφώνεται την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου το απόγευμα με την ΣΕΦ την κυρία Κουτσούκου
η οποία και θα μας μαγειρέψει. Τις υπόλοιπες μέρες θα γίνουν διάφορες μουσικές εκδηλώσεις με την παρουσία του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Καλούμε τον κόσμο να έρθει στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων το τετραήμερο αυτό, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 11 η ώρα το βράδυ, να έρθει να γνωρίσει τα τοπικά μας προϊόντα και να ενημερωθεί για αυτά. Ευχαριστώ. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, να εγγυηθώ για άλλη μια χρονιά την οργάνωση αυτής της παρουσίασης. Φαντάζομαι ότι έλειψε λίγο τα δύο χρόνια από την υγειονομική κρίση, αλλά θα αποκαταστήσει τη φήμη και το κύρος που είχε μέχρι την 8η. Παρότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν είναι υπεύθυνος για την πρωτεμινή παραγωγή του Δήμου, όμως ο Δήμος Καλαμάτας πάντα στηρίζει τους τοπικούς παραγωγούς και τα τοπικά προϊόντα, και νομίζω είναι ένα βήμα της ανάδειξής τους και της πρόθεσής τους. Ήθελα να δώσω μια εξήγηση, γιατί ο λογότυπος της παρουσίας αυτής είναι Άρτος Ίνος Έλεων. Έτσι ξεκίνησε και έτσι θέλαμε να δείξουμε τις βασικές προϋποθέσεις της διατροφής του ανθρώπου που έχουν παρουσία και στη Μεσσηνία από τα προϊστορικά χρόνια. Όμως το ΣΥΚΟ, επειδή είχε το ΣΥΚΟ η Κεσιά παρουσία από τα προϋστορικά χρόνια στη Μεσόγειο και ειδικότερα στη Μεσσηνία, είναι ένα τοπικό προϊόν εξαιρετικής ποιότητας και γι' αυτό έχει και την πρώτη θέση σε αυτή την παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα από τη μεριά μου να καλέσω τον κόσμο να έρθει, να δει, να έρθει σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, με τους παραγωγούς και τους μεταποιητές, και να τους στηρίξει σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Κύριε Λιοντήρη, κύριε Σταμπρόχο, μια ερώτηση. Σχετικά με το Ανατολικό Περιοδικό Πάρκο, πώς θα βλέπετε, πώς θα κρίνετε και αν περιμένουμε κάτι να αλλάξει? Ακούστε λίγο, θα πρέπει να σας πω μια ιστορία για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Με τα σεισμικά, να πω καταρχάς ότι η Καλαμάτα είναι μια πολεοδυνικά, θα το πω, μονοκεντρική πόλη και μάλιστα με έναν άξονα βορρά-νότια. Η τότε Δημοτική Αρχή και οι πολεοδόμοι σύμβουλοι θέλανε κάπως να το αποκεντρώσουν, να κάνουν δύο πολεοδομικά κέντρα, ανατολικό και το δυτικό. Ο χρόνος απέδειξε και η ζωή απέδειξε ότι ήταν πρόωρο αυτό να γίνει. Στην ουσία, εάν λειτουργούσαν κατά την σκέψη, θα μπορούσε και να υπάρχει οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και φυσικά και το πράσινο να πηγαίνουν μαζί, όπως είναι στην μονοκεντρική μας ζώνη. Όταν αυτό απέτυχε, σε εισαγωγικά απέτυχε, ως πολεοδομικό κέντρο, στην ουσία απέτυχε και ως πάρκο. Δεν απέτυχε ως πράσινο. Εμείς, επειδή είμαστε σε δύσκολες συνθήκες, κάνουμε προσπάθειες. Βέβαια, αν ξέρετε, η παρούσα δημοτική αρχή έχει ορίσει το Ανατολικό Κέντρο σαν αθλητικό κέντρο και θέλει να το συντονίσει. Πήρε μεγάλη χρηματοδότηση για την ένταξη του πολεοδομικού συγκροτήματος του ευρύτερου του Ανατολικού μετώπου. Άρα το Ανατολικό είναι βεβαιωμένο ότι θα αλλάξει. Θα αλλάξει σημαντικά, δηλαδή θα αναμορφωθεί. Όχι στη λογική του πολεοδομικού κέντρου, αλλά της γειτονιάς που θα έχει όλες τις ανέσεις που όσο έχει το κέντρο. Είναι μια μεγάλη περιοχή που θα ενταχθεί, είναι 8 εκατομμύρια δήμαρχοι. 17 εκατομμύρια, 110 στρέμματα. Άρα λοιπόν με το Ανατολικό είμαστε σε σωστή προοπτική. Με το Δυτικό Κέντρο υπάρχει η εμπορική δραστηριότητα, υπάρχει η οικονομική δραστηριότητα. Νομίζω ότι στα πλάνα μας τώρα με τις 100 πλημμυρικά και έξυπνες πόλεις, ότι θα ενταχθεί και αυτό το πράγμα. Άρα υπάρχει υποδομή. Υπήρχε αυτή η δυσκολία που σας είπα τότε με τα σεισμική, που δυσκολεύτηκε λιγάκι. Τώρα νομίζω ότι θα βρει το δρόμο. Νομίζω θα βρει το δρόμο του με τα νέα προγράμματα.